εμένα, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν και μου είπε ένας φίλος, εδώ στο κανάλι μου, αν δεν κάνω λάθος, επειδή μ' άκουσε 2-3 φορές να λέω χρόνια πολλά, λέει ότι μετά την Ανάσταση και για 40 ημέρες δεν λέμε ούτε καλημέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε χρόνια πολλά. Λέμε Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σας πω και να μείνουμε σε αυτό σήμερα, ότι είδα ένα θεματάκι, βρε παιδί μου, στο YouTube, που συνήθως όταν βλέπετε στα προτινόμενα να σας προβάλλει κάποιο βίντεο του YouTube ξανά και ξανά, κατά πάσα πιθανότητα είναι διαφημιστικό. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως. Δηλαδή, βίντεο που τα βλέπει πάρα πολύ ο κόσμος και δεν είναι διαφημιζόμενα, δηλαδή δεν έχει καταβάλει κάποιος τον όβολόν του, αλλά συνήθως αυτά που κοζάρουν, που βρίσκονται δηλαδή στις πρώτες θέσεις, κάποιος έχει φροντίσει να τα χρηματοδοτήσει. Και επειδή, βρε παιδιά, τον Γιώργο Παπαδάκη, τον ξέρετε, τον κύριο αυτόν που κάνει πάρα πολλά χρόνια μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή στον Αντένα και βλέπω εδώ Καλημέρα Ελλάδα, όμως πλανάτε το ερώτημα. Τι είδους ειδικός βγήκε στον Γιώργο Παπαδάκη, YouTuber, διότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Λέει ο καθένας την παπαρούτσα του, με τα συγχωρήσεις κιόλας, κι εγώ, αλλά οι περισσότεροι εξ ημών είμαστε απλά αργόσχολοι που κάνουμε βιντεάκια. Θα μου πείτε, συγκαταλέγεσαι εσύ, Αντωνάκη, να διαφημίσω κι εγώ τον εαυτό. Εγώ αν θα πω κάτι, συνήθως μπαίνει και από κάτω μια ταμπελίτσα. Εδώ έχει μπει μαγειράκος, σχολιαστής, σατιρολόγος. Άλλες φορές, αν είναι να παρουσιάσω ένα θέμα που πρόκειται να έχει σχέση και να είναι και λίγο έτσι, βρε παιδί μου, με ιατρικής φύσεως, θα σας βάλω από κάτω ειδικός κινησιοθεραπευτής. Θα μου πείτε, είσαι ειδικός? Ναι. Με διπλώμα, που λένε και οι ξένοι. Με δίπλωμα δηλαδή. Δίπλωμα όχι μόνο δηλαδή από τη φαντασία μου, αλλά και από το κράτος, πιστοποιημένος. Και αν φτιάχνω κάτι άλλο που μου άρεσε, ζωγραφίζω και μπει από εδώ αγιογραφία ζωγραφική, ναι, και από αυτό το δίπλωμα έχω. Θα μου πείτε, πόσα διπλώματα έχεις? Ξέρω εγώ. Τώρα ευλογώ τα γένια μου, να το έχετε καταλάβει. Όπως αυτός ο Κρις Κόγιας, εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν αυτός, ούτε και αυτός με γνωρίζει εμένα, αλλά στους μικρούς, δηλαδή στα 8χρονα μέχρι τα 16χρονα, βαριά 18χρονα, αυτός έχει μεγάλη πέραση. Θα μου πείτε, το κοινό επιλέγει, αλλά παίζει ρόλο και ότι αυτό το κοινό διαμορφώνεται. Ακόμα και η γιαγιά Μυθοδώρα, η θεία Μικρουστάλο, πλέον έμαθαν ποιος είναι αυτός. Και εσείς δεν το μάθατε, αλλά ακούστε το θέμα, χωρίς να το βάλω, πώς έχει. Ένας φίλος μας... Ακόμη και πιο ειδικοί την πατάνε. Γιατί είναι ειδικός? Γιατί είναι γνωστός YouTuber. Είναι ο Χρήστος Κόγιας, ο οποίος την πάτησε. Σκέψου, αφού την πάτησε ο Χρήστος, ο οποίος είναι ειδικός YouTuber. Σκέψου εγώ δηλαδή. Όχι απλώς την πάτησε, αλλά. Εσύ είσαι χαμένος από χέρι, Γιώργο μου. 4.000 ευρώ μετά από ένα link που έλαβε ο ίδιος. Και εξηγεί στην Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ο Χρήστος πώς καταφέρα να ξεγελάσουν και ένα YouTuber. Καλημέρα Γιώργο, κοντά μου έχω έναν από τους πιο γνωστούς YouTuber, τον Χρήστο Κόγια. Και όμως, κύριε Κόγια, πέσατε θύμα απάτη στο διαδίκτιο. Και μάλιστα το μοιραστήκατε και με... Ναι, βέβαια. Ναι. Αν στα πάρουμε από την αρχή, είχα πάρει μια κάρτα για να μπορώ να κάνω συναλλαγές με ένα εικονικό πορτοφόλι που έχω με κρυπτονομίσματα. Και μου ήρθε το μήνυμα την επόμενη... Εμείς πάλι στο δικό μας πορτοφόλι δεν έχουμε αληθινά νομίσματα. Αυτός όμως, βρε παιδί μου, η εξέλιξη. Πώς προχωράει η εξέλιξη, και κάποιοι άνθρωποι δείχνουν ότι τα οικονομικά τους είναι καλά. Έχει φτάσει στα κρυπτονομίσματα. Η εξέλιξη στην Ελλάδα δεν είναι μόνο στην οπτική ίνα που σου καμάνε τους δρόμους και το σου αφήνουν έτσι και περνάνε οπτική ίνα, σου λένε. Έχουν σκάψει όλη την Αθήνα. Τώρα υπάρχει και το κρυπτονόμισμα σε κάποια πορτοφόλια.
την ημέρα. Το οποίο συνήθως δεν πέφτω θύμα τέτοιων μηνυμάτων προς υπεράσπιση μου. Βέβαια, ναι. Υπερασπίζεται και τον εαυτό του αυτός, καταλάβατε. Να μην με πουν τελείως. Ρε μαφάκα, σε έκλειψαν κιόλας και δεν το κατάλαβες και βγαίνεις και το διαφημίζεις. Είναι έξυπνος. Λόγω συγκυρίας που θα κάνει την παραγγελία, πάτσα το link. Ναι. Είδα την ιστοσελίδα ότι ήταν search.pavlaitens.pavlaita.eu. Δεν προβληματίστηκα καθόλου, το πάτσα στον υπολογιστή. Καθόλου δηλαδή. Έβαλα τους κωδικούς της τράπεζάς μου σαν ωραίος. Σαν ωραίο κορόιδο που έγινα και... Είδατε πριν, ενώ υπερασπίστηκε τον εαυτό του, τώρα τον εαυτό του τον εκθέτει. Του λέει ότι κατά βάθος δεν θα σε υπερασπιστώ παρακάτω. Θα σε αφήσω έτσι χήμα και βρυσέ να φανείς κορόιδο για να σε πιστέψει περισσότερο ο κόσμος. Πρόλαβαν και μου απέσπασαν σχεδόν 4.000 ευρώ, δύο συναλλαγές. Πες μας τώρα, σχεδόν ή 4.000 ευρώ. Παίζει ρόλο. Μην το κάνεις εσύ δηλαδή σαν αυτό... Κατσικάκι του κιλό λέει 10.99. Πες το 11, αφού 11 θα πάρεις. Δεν πρόκειται να μου επιστρέψεις το λεπτό. Σε έκαναν σε εταιρεία στο Ντουμπάι. Κατευθείαν πήγα. Στο Ντουμπάι κιόλας. Να μην υπάρχουν αποδείξεις και να ζητήσουμε τώρα εμείς από αυτόν τον Greenless Τζόγια αποδείξεις. Σου λέει στο Ντουμπάι, θα ψάξω εγώ στο Ντουμπάι να βρω, βρέθηκες μόνος. Πήρα τηλέφωνο του εξυπηρέτηση πελατών, κλείδωσα μπλόκαρα τους λογαριασμούς, ευτυχώς δεν μου τράβησαν κάτι παραπάνω. Ευτυχώς, Θεούλη μου, ευτυχώς. Αυτόν τον Κριστίν Τζόγια τον έσωσες. Το γνωστό τρόπο φίσινγκ, Γιώργο και Μαρία, που... Με το γνωστό τρόπο φίσινγκ. Τώρα, κατάλαβες, γιαγιά Θοδώρα, θεία Κρουστάλλο, καταλάβατε στα τρίκαλα, φίσινγκ. Μη σας κάνουν φίσινγκ, γι' αυτό όταν μπαίνετε στο κινητό και σκρολάρετε δηλαδή, κουνάτε παν κατ για να δείτε διάφορες συνταγές, για να δείτε και τη γειτόνισσα τι έχει αναρτήσει στο φατσουβιβλίο, τη φωτογραφίες με τα εγγόνια της και τα παιδιά της, τα γατιά της και τα σκυλιά της, να προσέχετε μην πατήσετε τίποτα. Που πάρα πολλοί έχουν πέσει θύματα, έτσι, που τους έχουν εξαπατήσει. Εσύ ωστόσο το μοιράστηκε σε αυτό, έτσι, και με τον κόσμο που σε παρακολουθεί. Και... Αν μη τι άλλο, το μοιράστηκε με τον κόσμο και το μοιράζεται και μέσω του Παπαδάκη. Να μην έτσι κρυφό. Λες και αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν εκατοντάδες άλλοι απλοί άνθρωποι, όχι YouTuber, που συμβαίνουν. Χαμός. Αλλά σταθήκαμε εμείς στον ειδικό YouTuber. Μάλιστα αυτό που σου είπαν ήταν κι άλλα τα θύματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εξαπατήθηκαν. Ναι, ναι, είδα χθες ένα screenshot που μου στείλανε 2 εκατομμύρια ευρώ τράβηξαν τα παιδιά. 2 εκατομμύρια ευρώ τράβηξαν τα παιδιά. Είδατε τι καλός, πώς χρησιμοποιεί αυτός ο νέος την γλώσσα, βρε παιδί μου, τη φιλέσπλαχνη. 2 εκατομμύρια τράβηξαν τα παιδιά, όχι οι απατεώνες. Ήταν παιδιά αυτά. Όταν τραβάς δηλαδή και κάνεις κάτι κακό στον άλλον, εγκληματικές πράξεις, γιατί αυτό είναι αληθινό έγκλημα, οικονομικό έγκλημα, είσαι παιδί. Δικαιολογείσαι πίσω από μια λέξη παιδί. Δεν ήταν παιδί, Κριστίν μου, πώς το λένε, Κρίστο, αυτό τα αγγλικά, γιατί το λένε Κρίς. Κρίς Κόγιας, Κόγιας, ναι. Χρήστο, ναι, Χρήστο, χρησιμοποιούμε το Χρήστο. Χρήστο μου, δεν ήταν παιδιά. Συγκεκριμένο το καπέλο, ναι, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χωρίς δικαιολογίες τώρα, δικό μου λάθος που... Δικό μου λάθος, δικά μου τα λεφτά. Δεν ήρθαν οι άλλοι με το όπλο στο κεφάλι να μου πούνε, ξέρεις κάτι, δώσουμε τα λεφτά μου. Δεν ήρθαν με το όπλο να σου πούνε, δηλαδή, εντάξει εδώ, θες να χέσεις με τα συγχωρήσεις για να πας στην τουαλέτα με το ζόρι. Μα δεν θέλω να χέσω, σε παρακαλώ, δεν θέλω. Όχι, θες να πας, έχεις τσιρλιό μέσα σου. Πήγαινε, μα σε παρακαλώ, μη μου βάζεις το κουλόχαρτο δηλαδή εδώ, στον κρόταφο. Μια συμβουλή έτσι για να κλείσουμε. Θα μας δώσει και συμβουλή ο ειδικός, έλα. Χειροκροτήσει τον ειδικό τώρα με τα συγχωρήσεις, δεν μπορώ να ακούσω, εντάξει. Θα μου πει ότι μπορεί να μπουν και τίποτα μικροί τώρα και να αρχίσουν να με σχολιάζουν για τα βίντεά μου, να λένε ότι είναι cringe, διότι όταν δεν αρέσει και είναι ολέα ή οποιοδήποτε άλλος και έχει και θέλει να σου πει, να σου προσάψει κάτι, λέει είσαι cringe. Οπότε πόσα cringe τώρα θα διαβάσω από κάτω. Μια συμβουλή, παιδιά, ό,τι άσχημο σας συμβαίνει να το παίρνετε θετικά για... Έκλειψαν 4.000 ευρώ! Τι ωραία! Μπήκαν και διέριξαν το μαγαζί μου! Μπήκαν και διέριξαν και το σπίτι μου! Είναι θετικά! Τα βλέπω όλα θετικά! Πω! Με πινελίκουσε! Αυτό μου θυμίζει τώρα το βίντεο της Σοφίας Μουτίδου που μπήκε κάτι.
κάποιος πήγε στην πισίνα εκεί, στα χόλα, στο Κολονάκι να κάνει μπάγιο, γιατί είναι σέσορι, ο άλλος στα χίλια μύρια, ρε παιδί μου. Άκρος έτσι αυτά υποτιμητικά, όχι ρατσιστικά, γιατί όταν λέμε ότι ήταν ρατσιστικό κάτι, συνήθως το ρατσιστικό έχει σχέση με την φύλη. Ήταν άκρος διαχωριστικά και υποτιμητικά και την αποκάλυψε μάλιστα ότι να πάει να χάσει κανένα κιλό και να πάει να κάνει και μπάνιο στο πέραμα αφού φροντίσει να έχει φτιάξει μακαρόνια και να φάει κανένα μακαρόνι, να πάρει υδατάνθρακες για ενέργεια. Και λέει τώρα η Σοφία Μουτίδου, λέει να φανταστεί τι λέει ο νόμος, πόσο ούγκα, ούγκα, γκαγκα, ούγκα είναι. Διότι αν λέει σου πει αυτός όλα ό,τι σου πει, ο νόμος σου λέει ότι εσύ απάντησες πίσω. Δηλαδή κάθεται ο άλλος σου λέει τα χίλια μύρια και εσύ αν απαντήσεις και του πεις δεν τρέπεσαι βρε, τι πράγματα είναι αυτά. Ρατσιστή, που είπαμε δεν είναι σωστό το ρατσιστής, τι είναι αυτά τα υποτιμητικά που λες, ντροπή σου ρε γρουν, αν το πεις έτσι τότε ο νόμος λέει, οπ, εσύ απάντησες όμως, του έδωσες λαβή να πιαστεί και να συνεχίσει δηλαδή τον οχετό, άρα λοιπόν δεν πρέπει να πεις τίποτα, πρέπει να τον κοιτάς τον άλλον και να είσαι σαν τον Γκρισκόγια, να γελάς, έδωσα τι μου απάντησα, καλά. Είμαι αθώος κύριε πρόεδρε εγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Δηλαδή με έβριζε ο άλλος, έκλεβα το σπίτι μου ή έκλεψαν το σπίτι μου, το αμάξι μου, το αυτοκίνητό μου, το μηχανάκι μου, το πατίνι που το είχα πάρει 300-400 ευρώ και πραγματικά γελούσα. Έλεγα ότι πρέπει να το δεις θετικά. Πόσα να κάνω. Δηλαδή από οτιδήποτε αρνητικό βγαίνει μια θετική πράξη, εγώ πιστεύω θα μου επιστρέψουν επί 10 τα λεφτά που μου πήρανε. Καταλάβατε. Αυτός από τους απατεώνες σκέφτηκε ότι θα του τα επιστρέψουν επί 10 τα λεφτά που τα πήραν. Θα το πούν τώρα που βγήκε στον Παπαδάκη και διαφημίστηκε, θα σου τα επιστρέψουν επί 10. Να ξαναβγεις και να πεις μια καλή κουβέντα για μας και να το ξέρεις. Το θέμα να το φτιάξεις λίγο, βρε Χρήστο Γκόγια. Κάντε subscribe στο YouTube. Δείχνει και το χέρι με το δάχτυλο του χαρδαλιά. Κάντε subscribe στο YouTube, στο κανάλι μου. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε θερμά. Και ακούστε τώρα. Για άνθρωπος που έχει χάσει 4.000 ευρώ με αυτόν τον τρόπο, πολύ χαλαρό τον είδα. Ψύχωνε όμως είναι. Εδώ λοιπόν, αυτό είναι το αποκορύφωμα και αυτός είναι ο επίλογος στο βιντεάκι που έχω φτιάξει. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει χάσει 4.000 ευρώ, μέχρι και η ξανθιά, η οποία σου λέει να μην είναι τελείως ξέμπαρκο, διότι κάποιοι θα το σκεφτούν, ότι δεν μπορεί να είσαι τόσο χαλαρός αν σου κλέψουν 4.000 ευρώ. Εδώ, στην Αθήνα σας λέω, που κινείσαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πας στο μετρό, στα λεωφορεία, τις γραμμές και σου αφαιρούν μέχρι και την τσάντα με κάτι που έχεις πάρει. Και όταν κατέβηκα από το λεωφορείο και το αντιλήφθηκα, στεναχωρέθηκα. Πολύ. Δεν ήταν όμως 4.000 ευρώ για να αισθανθώ και να το δω θετικά. Φιλί ρουφιτό στη μούρη τσονάκια μου και κάτω από το βίντεο αυτό γράψτε μου τα σχόλιά σας. Αν εσείς πέφατατε θύμα πάτης και σας έκλεβαν 4.000 ευρώ θα το βλέπατε θετικά και θα βγαίνατε στο Παπαδάκι του Γιώργου φυσικά για να το διαφημίσετε.